Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας βίντεο είναι βιντεάρα. Νιώθω τύψεις να βάλω την υπερήλικη να άρχισε ο μητέρα μου στο γεροκομείο. Ναι, φίλοι, έχω βρει εγώ τον τίτλο. Γιατί μου έστειλε το email φίλοι και λέει δεν μπορώ να σκεφτώ τίτλο. Βρες εσύ. Τον βρήκα. Καλησπέρα, Θέκλα μου, αγαπημένη. Καλησπέρα. Ζω στην ελληνική επαρχία στην οποία γεννήθηκα κατά τύχη. Και λέω κατά τύχη γιατί υιοθετήθηκα από 3 ημερών. Δόθηκα σε 2 ανθρώπους οι οποίοι πλέον, μετά από πολλή σκέψη με τον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι πως δεν ήταν ικανοί να υιοθετήσουν παιδί. Στα 2 χρόνια της ζωής μου χωρίσανε και στερήθηκα την πατρική παρουσία, ή καλύτερα αισθάνθηκα την απόρριψη 2η φορά, καθώς ονείμουν παιδί νόθω εντός εισαγωγικών, όπως έγραφε το χαρτί υιοθεσίας μου, το οποίο φυσικά βρήκα στα 15 μου. Από τα 2 μου λοιπόν ζούσα με τη θετή μητέρα μου, μη έχοντας ποτέ επαφές με το θετό πατέρα μου. Και χώρισαν και γονική από ξένους. Σήμερα ρίχνουν ευθύνες στους 2 αυτούς ανθρώπους, γιατί η απουσία της πατρικής φιγούρας καταλαβαίνω ότι ήταν αιτία πολλών λάθος επιλογών στη ζωή. Επί της ουσίας όμως. Η μητέρα μου είναι μία ανάρκησος και εγωκεντρική και φυσικά παρεμβατική και υπερπροστατευτική με την κακή έννοια του όρου. Νομίζω δεν υπάρχει καλή έννοια του όρου υπερπροστατευτισμός. Μόνο κακοφέρει ο υπερπροστατευτισμός. Ο προστατευτισμός, ναι, είναι καλή έννοια. Ο υπερπροστατευτισμός είναι αρρωστημένη, είναι αρνητική έννοια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με έκανε να νιώθω ενοχές, καθώς μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς μου έλεγε ότι η μητέρα μου έγινε θυσία για μένα. Σας υπενθυμίζω το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενη παιδιά», το οποίο έχει κεφάλαιο με τίτλο «Η αγάπη δεν είναι θυσία». Μια λέξη την οποία μισώ και δεν έχω πει στα παιδιά μου ποτέ. Μπράβο. Μπράβο. Ποτέ δεν λέμε στα παιδιά μας ότι θυσιαζόμαστε ή θυσιαστήκαμε γι' αυτά. Μεγάλωσα με όλα τα υλικά αγαθά, όμως τα δικά μου ζητούμενα ήταν η κατανόηση και η αγάπη και των παιδιών όλων. Όχι μόνο εσένα, όλων των παιδιών τα ζητούμενα είναι η κατανόηση και η αγάπη και όλων των ανθρώπων κατά βάθος τα ζητούμενα. Το βασικό ζητούμενο στη ψυχή τους μέσα και στο βάθος της καρδιάς τους είναι η κατανόηση και η αγάπη. Με θεωρούσε και με θεωρεί χτήμα της, καθώς μέχρι και σήμερα που είναι 90 ετών, σε κάποιες αντιπαραθέσεις που είναι συχνές, μου λέει ότι με βοήθησε χρηματικά. Και διάφορα που έχουν σχέση με τα υλικά και μόνο. Βεβαίως, μην τι θα σου λέγει πνευματικά, αυτά που έδωσε η καθεμία. Έχω μεγαλώσει 2 παιδιά και ποτέ δεν διανοήθηκα να τους πω ότι επειδή τα μεγάλωσα μόνη και επέλεξα να απέχω από σχέσεις για αρκετά χρόνια, ότι θυσιάστηκα γι' αυτά. Και πολύ καλά έκανες. Αυτή τη στιγμή, λόγω μεγάλης ηλικίας, της έκανα το μεγαλύτερο λάθος, την πήρα σπίτι, διότι μένω μόνη. Τα παιδιά σου προφανώς έχουν φύγει από το σπίτι. Άλλο ένα δείγμα ότι μεγάλωσες ορθά τα παιδιά σου, που άνοιξαν τα φτερά τους. Δεν μπορώ να τη διαχειριστώ ακόμη και σε αυτή την ηλικία που είναι. Θέλω πραγματικά μέσα μου να τη διώξω, αλλά οι τύψεις και ενοχές με σταματούν. Να μη σε σταματούν. Να σταματήσεις τις τύψεις και τις ενοχές. Όχι οι τύψεις και ενοχές να σε σταματούν από το να εξηγιάνεις τη ζωή σου, έστω και τώρα. Κάποιοι άνθρωποι τελικά υιοθετούν παιδιά για να τους γεροκομίσουν και μόνο και όχι γιατί τα αγαπούν πραγματικά. Ούτως ή άλλως, εγώ προσωπικά πιστεύω το ότι κάνουμε παιδιά είναι τροφή του δικού μας εγωισμού. Η μάνα μου ποτέ δεν θέλησε να είμαι με ένα σύντροφο, ακόμη και με τον πρώην σύζυγο. Όνειρό της ήταν να μείνουμε μαζί και εγώ ακόμη μια φορά την ικανοποίησα. Προλαβαίνεις να την ξεικανοποιήσεις. Είμαι πολύ θυμωμένη πρώτα με τον εαυτό μου που δεν βρίσκω τη δύναμη να κόψω αυτόν τον ομφάλιο λόρο παρότι με έχει κάνει να υποφέρω στη ζωή μου. Θέλω στα σχόλιά σας να ενδυναμώσετε τη φίλη για να πάρει την απόφαση αυτή να σώσει το μυαλό της. Για το μόνο που νιώθω ευτυχισμένη είναι ότι τουλάχιστον δεν διαιώνεις αυτή την άρρωστη σχέση στα δικά μου παιδιά. Είναι 2 πολύ υπεύθυνα και ανεξάρτητα παιδιά που ξέρουν να λένε όχι ακόμη και σε μένα, τη μητέρα τους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είσαι η απόδειξη ζωντανή ότι μπορούμε να γίνουμε ο βράχος που να γυρίσει τη ροή του ποταμού και να μην βιώσουν τα παιδιά μας όσα δύσκολα και άσχημα βιώσαμε και βιώνουμε εμείς.
Τους έχω μάθει να βάζουν όρια. Τώρα είναι η ώρα να μάθεις και στον εαυτό σου να βάζεις όρια. Κάποιες φορές μάλιστα όταν πιστεύουν ότι πάω να περάσω τα όρια τους, με βάζουν στη θέση μου. Προς στιγμή με πειράζει ως μάνα, αλλά έπειτα σκέφτομαι ότι έκανα καλή δουλειά μαζί τους, ξέροντας ότι δεν θα ζήσουν αυτά που πέρασα εγώ από τη μάνα μου και νιώθω ευτυχισμένη και περήφανη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Προσωπικά νιώθω ότι είμαι σε αδιέξοδο. Παλεύω την αγάπη προς τον εαυτό μου και τα θέλω μου και τις ενοχές. Υπόψη ότι τώρα στα 50 μου κατάλαβα ότι μισούσα ουσιαστικά τον εαυτό μου και τον ταλαιπωρούσα. Και φυσικά εσύ με βοήθησες να καταλάβω με τα βίντεό σου εδώ και 3 χρόνια. Πραγματικά σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί επιτελείς μεγάλο έργο όχι μόνο ως ψυχολόγος αλλά και ως άνθρωπος με την ευθύτητα και την αμεσότητά σου. Είμαι φανατική οπαδός σου εδώ και θα είμαι όσο εσύ θα συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Η αμεσότητα σου βγαίνει και στα βιβλία σου. Σε θεωρώ πολύ κοντινό μου άνθρωπο και σε σέβομαι απεριόριστα. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Και εγώ σε αγαπάω και το ξέρεις. Ευχαριστώ θερμά. Εάν διαβάσεις το mail μου και αν θέλεις, μπορείς να το κάνεις vlog, εάν και εφόσον θεωρήσεις ότι μπορεί να προσφέρει κάτι και σε άλλους συνανθρώπους μας. Ένα ταπεινό ευχαριστώ μέσα από την καρδιά. Λοιπόν, η μάνα σου επέλεξε να γίνει μάνα πολύ συνειδητά. Σε υιοθέτησε. Δεν υπάρχει πιο συνειδητή επιλογή μητρότητας από το να υιοθετήσεις ένα παιδί. Είναι εξαιρετικά συνειδητή επιλογή. Γιατί μπορεί μια γυναίκα να πει, ξέρεις, κάναμε σεξ με κάποιον τυχαίο ή κάναμε σεξ με τον άντρα μου και δεν προσέξαμε και έμεινα έγκυος και μετά το σκέφτηκα και είπα να το κρατήσω και είπα να μην το κρατήσω κλπ. Στην υιοθεσία είναι ξεκάθαρη επιλογή γονικότητας. Ξεκάθαρα επέλεξε η μάνα σου να γίνει η μάνα σου. Άρα δεν παίζει καθόλου το κομμάτι θυσία. Καθόλου, απολύτως δεν παίζει. Δεν την τράβηξε κανείς από τα μαλλιά, ούτε από τα αυτιά, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Ξέρω εγώ θα μπορούσε να την τράβηξει και να της πει πήγαινε τώρα και υιοθέτησε αυτό το παιδί. Και οποιαδήποτε χρήματα, ενέργεια, χρόνο, κόπο δίνουμε στα παιδιά μας, τα δίνουμε επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουν. Όπως είπες και εσύ, είναι πολύ, ίσως να είναι και πολύ εγωιστικό να κάνουμε παιδιά. Πώς το έχεις γράψει? Το έχεις γράψει πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως, λες, πιστεύω το ότι κάνουμε παιδιά είναι τροφή του δικού μας εγωισμού. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν παιδιά για να θρέψουν τον εγωισμό τους. Ας ελπίσουμε πως όχι όλοι. Και ας ελπίσουμε πως όλοι οι γονείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε αυτογνωσία και να μαζεύουμε τον εαυτό μας ώστε να μην χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας για τροφή του εγωισμού μας. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το βλέπετε εκεί πίσω. Αν δεν το έχετε πάρει και έχετε τέτοια ζητήματα, σας προτείνω να το πάρετε. Μιλώ, γράφω με πολλές λεπτομέρειες για το πώς το να είσαι γονιός είναι μεγάλη ευθύνη και τι σημαίνει υπεύθυνη γονεϊκότητα. Επιλέγω συνειδητά να είμαι γονιός και έχω ευθύνη να προσφέρω υλικά και πνευματικά αγαθά στα παιδιά μου. Δεν το κάνω επειδή είμαι καλογάσο άνθρωπος το να προσφέρω πνευματικά και υλικά αγαθά στα παιδιά μου. Δεν το κάνω επειδή θυσιάζομαι, το κάνω επειδή ανέλαβα την υποχρέωση γενόμενος γονιός. Άρα η μάνα σου συνειδητότατα έγινε γονιός. Συνειδητότατα. Αυτή επέλεξε να σου προσφέρει όσα σου προσέφερε υλικά αγαθά και αν θέλεις αυτή επέλεξε να μην σου προσφέρει συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν έχει. Αν δεν έχει πλούσιο συνέστημα γονιός, πώς να σου δώσει συνέστημα. Δεν έχει πνευματικότητα, πώς να σου μεταδώσει πνεύμα. Λοιπόν, είναι 90 χρονών η μάνα σου. Για λόγους που ίσως να μπορούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά, ίσως και όχι, φαίνεται πως η νάρκηση και οι άνθρωποι με τεράστια αναισθησία προς τους άλλους, με έλλειψη ενσυναίσθησης δηλαδή, ζουν περισσότερα χρόνια. Ίσως γιατί στενοχωριούνται λιγότερο. Τα γράφουν όλα στα τέτοια τους και δεν τους νοιάζει τίποτα. Οπότε η μάνα σου που είναι τώρα 90, μπορεί να ζήσει και μέχρι τα 100, μπορεί να ζήσει και μέχρι τα 110. Φαντάστηκε στα επόμενα 10-20 χρόνια της ζωής σου να συγκατοικείς με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος όπως έχεις
καταγράψει η ίδια, είναι ναρκισσίστρια, είναι εγωκεντρική, δημιουργεί καυγάδες κλπ. Κλπ. Θα απολωλαθείς τελείως. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνεις πριν από αυτή. Άκουσε με πάρα πολύ σοβαρά. Πάρ' την σήκωτη στο γυροκομείο. Τα γυροκομεία δεν είναι όλο όπως το γυροκομείο των Χανίων που έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο πρόσφατα η αποκάλυψη για ένα, νομίζω, ένα δημοτικό γυροκομείο στα Χανιά όπου κακοποιούσαν τους ηλικιωμένους. Όχι, έχει εξαιρετικούς οίκους ευγυρίας. Και όπως όταν ήταν τα παιδιά μας μικρά ψάχναμε με πολύ προσοχή να βρούμε τον καταλληλότερο παιδικό σταθμό, έτσι και με τα γυροκομεία κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα αγοράς, έρευνα υπηρεσιών. Ρωτάμε, διασταυρώνουμε, πάμε, επισκεπτόμαστε γυροκομεία, μιλούμε με τους διευθυντές των γυροκομείων, κάνουμε επισκέψεις σε ώρα που δεν μας περιμένουν, άρα να δούμε πώς είναι το κλίμα εκεί πέρα, ανοίγουμε τα μάτια μας, ανοίγουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε τη μύτη μας να μυριστούμε, να δούμε τι παίζει εκεί πέρα και επιλέγουμε ένα καλό γυροκομείο. Όπως με την ίδια αγάπη και την ίδια φροντίδα που θα επιλέγαμε ένα καλό παιδικό σταθμό, με τον ίδιο τρόπο που επιλέγουμε ένα καλό εστιατόριο προκειμένου να πάμε να φάμε ένα καλό υγιεινό φαγητό. Έτσι και με το γυροκομείο, επιλέγουμε ένα καλό γυροκομείο και παίρνουμε εκεί τον ηλικιωμένο μας. Είτε γιατί ο ηλικιωμένος μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοξικός και ναρκισσός και θα μας τα πρίξει και θα μας πεθάνει πριν από την ώρα μας, ας συνεχίσουμε να μένουμε μαζί του, είτε γιατί για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούμε να φροντίσουμε εμείς τον ηλικιωμένο μας. Στις παλιές εποχές, τότε που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα που λέει και η παροιμία. Στις παλιές εποχές υπήρχε κοινότητα, υπήρχε κοινοτική ζωή και δεν είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μόνο που γυροκομούσαν τους ηλικιωμένους. Ζούσαν όλοι μαζί στην κοινότητα και όλη η κοινότητα μαζί φρόντιζε και τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Τώρα δεν έχουμε κοινοτική ζωή. Τώρα έχουμε πυρηνικές οικογένειες, έχουμε σπιτικά στο οποίο είναι δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, ένας άνθρωπος. Οπότε η φροντίδα ενός ηλικιωμένου, ειδικά αν είναι και δύστροπος χαρακτήρας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε βγάζει από τα ρούχα σου, μπορεί να είναι εξαιρετικά επίπονη, εξαιρετικά δύσκολη και εξαιρετικά τοξική. Σας έχω πει και άλλες φορές, μιλώντας εδώ, τον τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο εδώ στα βίντεο, ότι όταν χρειάστηκε για μένα να συγκατοικήσω με τον γιο μου, ο οποίος είναι 25 ετών και είναι υγιέστατος και δεν είναι τοξικός, όταν χρειάστηκε να συγκατοικήσουμε για 1,5 μήνα, μου στήχησε. Μου στήχησε γιατί όπου και εγώ όπως και εσύ, λίγο πριν τα 50, είμαι 47, εγώ έχω 3 χρόνια να σε φτάσω, στην ηλικία που είσαι εσύ τώρα, έχω επιτέλους συμβιωθεί με τον εαυτό μου και έχω βρει τον τρόπο να απολαμβάνω τη μοναχικότητα μου, οπότε η προσθήκη ενός περισσότερου μέλους στην οικογένεια, είμαι εγώ και ο Λάκη η οικογένεια εδώ πέρα. Γεια σου Λάκη. Η προσθήκη ενός περισσότερου μέλους μου έβαλε πολύ περισσότερο κόπο και κουράστηκα. Παρόλο που αγαπώ πολύ το παιδί μου και παρόλο που δεν είχαμε ούτε και έναν καυγά με το παιδί μου, δεν είχαμε ούτε καν μια διαφωνία, τίποτα απολύτως, ευγενέστατος, κύριος ο Λάζαρος, αλλά δεν πάβει να είναι άλλος ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Τώρα, να μου φέρνες εμένα εδώ τη μάνα σου, θα είχα φύγει, την καμινάδα θα είχα φύγει. Απ' την ροφή θα είχα αποδράσει. Τι κάνεις και γιατί νιώθεις ενοχές και τύψεις να την πάρεις σε ένα οίκο ευγυρίας ή σε ένα γυροκομείο. Γιατί. Θα της πεις μάλιστα, μαμά έχεις ξοδέψει πολλά λεφτά για μένα για να μεγαλώσεις και έτσι και εγώ θα ξοδέψω πολλά λεφτά για σένα για να πας στο καλύτερο γυροκομείο. Δεν είναι κακοποίηση προς τους ηλικιωμένους να τους πάμε να ζήσουν σε έναν οίκο ευγυρίας. Σε καμία περίπτωση. Κακοποίηση είναι να τους αφήσουμε μόνους τους και να μην τους παρέχουμε καμία βοήθεια όταν τη χρειάζονται ή να μην ψάξουμε να βρούμε ένα καλό γυροκομείο και να τους πάμε στο πρώτο γυροκομείο που θα βρούμε στο δρόμο μας ή όταν τους πάμε στο γυροκομείο να μην πηγαίνουμε να τους επισκεπτόμαστε. Λοιπόν, θα βρεις το καλύτερο γυροκομείο, αυτή είναι η συμβουλή μου. Θα σου πούν και οι φίλοι στα σχόλια τη δικιά του συμβουλή. Θα βρεις το καλύτερο γυροκομείο στην περιοχή σου, θα την πας στη μαμά σου και θα πηγαίνεις να την επισκέπτεσαι τακτικά. Το τακτικά είναι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Που θα περνάς 1 ώρα περίπου μαζί της, τις 2 φορές την εβδομάδα που θα πας. Δεν θα την πετάξεις εκεί μέσα και να μην πας ποτέ να την επισκεφτείς.
θα πηγαίνεις να την επισκέφτεσαι. Όχι κάθε μέρα, όχι συνέχεια, όχι χίλιες ώρες, δύο φορές την εβδομάδα. Και μάλιστα μπορεί να κάνεις και τις επισκέψεις σου σε αρρύθμιστο χρόνο, ούτως ώστε να μην σε περιμένουν στο γεροκομείο ότι θα πας στον οίκο ευγύρια, ούτως ώστε να πας να δεις και τις συνθήκες πραγματικά πώς είναι. Εγώ έτσι έκανα όταν είχα τα παιδιά στον παιδικό. Πήγαινε ώρα που δεν περίμενε, είναι υπηαγωγός ή υπεύθυνη του παιδικού, ότι θα πήγαινε και έβλεπα τι γινόταν στον παιδικό την ώρα που δεν ήταν προετοιμασμένοι να με δεχτούν. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με το γεροκομείο. Δεν είναι κακοποίηση ηλικιωμένου να πάει σε έναν οίκο ευγυρία ή σε ένα γεροκομείο. Ούτε είναι ότι είσαι κακό παιδί και αχάριστο αν φροντίσεις η μητέρα σου τώρα που είναι 90 ετών να είναι σε ένα καλό οίκο ευγυρίας. Εκεί στον οίκο ευγυρίας έχει και άλλους ηλικιωμένους και κάνουν και παρέα. Και τρώνε όλοι μαζί και βλέπουν τηλεόραση όλοι μαζί και κάνουν και δραστηριότητες όλοι μαζί και κάνουν και φιλίες εκεί πέρα. Δεν είναι τόσο άσχημα τα γεροκομεία όπως έχουμε στο μυαλό μας. Σαφώς υπάρχουν κάποια γεροκομεία και κάποια οίκη ευγυρίας που είναι ακατάλληλα για να φροντίσουν τους ηλικιωμένους όπως ισχυρίζονται ότι κάνουν. Είναι ακατάλληλα γι' αυτό. Σίγουρα υπάρχουν κάποια στα περιβάλλοντα στα οποία δεν είναι καλές συνθήκες, τέτοια περιβάλλοντα που δεν είναι καλές συνθήκες, όμως εμείς θα διαλέξουμε το καλύτερο γεροκομείο. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν σταματήσουμε επιτέλους σε αυτή την κοινωνία να έχουμε αυτό το ταμπού ότι απαγορεύεται να πάρεις το, να φροντίσεις να πάει ο γονιός σου σε ένα καλό οίκο ευγυρίας, σημαίνει ότι είσαι κακό παιδί αν πάει ο γονιός σου στο γεροκομείο μας. Άμα ξεπεράσουμε αυτό το ταμπού, τότε θα πιέσουμε και όλοι, θα υπάρξει ανάλογη κοινωνική πίεση ώστε να βελτιστοποιηθούν αυτά τα μέρη. Οίκη ευγυρίας, γεροκομεία, γυριατρικές κλινικές κλπ. Πραγματικά, δεν ξέρω. Γιατί δεν είσαι μόνη σου. Έχει πάρα πολλές γυναίκες στη μέση ηλικία, εκεί ακριβώς που ξεπαιδιώνουν, εκεί ακριβώς που έρχεται η ώρα να ζήσουν κι αυτές κάτι. Να έχουν ενηλικιωθεί πλέον τα παιδιά τους, να έχουν φύγει από το σπίτι, να μπορέσουν να κάνουν τα γούστα τους, ρε παιδί μου. Το γούστο σου μπορεί να κοιμάσαι ως ώρα 11 το πρωί. Εγώ έτσι κάνω, κοιμάμαι μέχρι τις 10 το πρωί. Το γούστο σου μπορεί να ξενυχτάς το βράδυ, βλέπεις σειρές. Το γούστο σου μπορεί να πηγαίνεις να κολυμπάς κάθε μέρα και να γίνεις και χειμερινή κολυμπήτρια. Το γούστο σου μπορεί να είναι να πας σε μια σχολή χορού. Να κάνεις εκδρομές, να κάνεις ταξίδια. Δικαιούσε. Έχεις δουλέψει σκληρά, έχεις δώσει στα παιδιά σου πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά και ήρθε η ώρα να ζήσεις τώρα. Τώρα θα πας να χαντακωθείς και θα πας να κλειστείς μαζί με τη μάνα σου, μες στο ίδιο σπίτι, να το ξηκώνεσαι από πάνω σκάτω επειδή η μάνα σου θυσιάστηκε για σένα και επειδή θα πει ο κόσμος τι κακιά κόρη που πήρε τη μάνα της στο γεροκομείο και τι κακιά κόρη που δεν την κράτησε. Στα τέτοια σου, σοβαρά σου μιλώ τώρα. Είναι θέμα επιβίωσης δική σου. Και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές που μιλάω με κόσμο να μου λέει για παράδειγμα μια κόρη που βρίσκεται σε ανάλογη φάση μαζί σου, να μου λέει, ξέρεις, η μητέρα μου έχει πολύ ευθραυστηγία. Ναι, το ξέρω πως είναι νάρκισσος. Ναι, το ξέρω πως είναι χειριστική. Ναι, το ξέρω πως είναι πολύ κουραστική. Ναι, το ξέρω πως με το να συγκατοικώ μαζί της δεν έχω καθόλου ζωή. Αλλά αν την πάω στο γεροκομείο θα χειροτερεύσει πάρα πολύ και θα πεθάνει γρήγορα. Έτσι λέω τότε να πεθάνεις εσύ γρήγορα. Γιατί αυτή η κοπέλα, ξέρει ποια είναι που ακούει το βίντεο, έχει και θέματα υγείας, τα οποία τα έχει αναπτύξει ταυτοάνωσα κλπ. Κλπ. Μετά που έχει μετακομίσει μαζί με τη μαμά. Χρειάζεται να συνέλθουμε λίγο και να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και πρακτικά. Ξαναλέω, δεν πετάς τη μάνα σου σε οποιοδήποτε ίδρυμα. Κάνεις μια καλή έρευνα, την επισκέπτεσαι συχνά και απροσδόκητα, ούτως ώστε να φροντίζεις ότι θα είναι καλές οι συνθήκες εκεί και εκείνες τις δύο ώρες τη βδομάδα που θα περάσεις μαζί, έτσι σιγούμε, εσύ θες περισσότερο, περισσότερο, θες λιγότερο, λιγότερο. Να φροντίσεις να είναι ουσιαστικές ώρες την οποία ούτε δεν ξεσκατίζεις, ούτε θα την ταΐζεις, ούτε την πατίζεις, ούτε θα τσακωνόσαστε για πράγματα ασήμαντα, αλλά θα κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις μαζί της. Και μπορεί με το να πας τη μάνα σου σε έναν καλό οίκο ευγυρίας και να πηγαίνεις να τη συναντάς κάτω από άλλες συνθήκες, μπορεί να δημιουργηθεί έστω και τώρα που είναι αυτή 90 και είσαι εσύ 50, να δημιουργηθεί έστω και τώρα μια νέα σχέση μεταξύ σας, δύο γυναικών που τώρα γνωρίζονται,
κάτω από ένα άλλο πρίσμα και μια άλλη σκοπιά, που τώρα που την έχεις μέσα στο σπίτι δεν έχεις καθόλου τις δυνάμεις, δεν έχεις καθόλου την ενέργεια για να επιχειρήσεις κάτι τέτοιο. Θέλω πολύ να διαβάσω και τις απόψεις στα σχόλια. Παρακαλώ πολύ, όσοι είστε σε παρόμοια θέση και νιώθετε ενοχές να πάρετε τους γονείς σας σε γυροκομείο ή σας χειρίζονται διαμέσου της πρόκλησης ενοχών και της επίκλησης του συναισθήμα, να μην γράψετε σχόλια από κάτω του τύπου. Μα έτσι είναι τα καλά παιδιά, να πάνε τα παιδιά τους γονείς τους στο γυροκομείο. Ναι, και εμάς μας πήγα στον υπηαγωγείο και εμείς θα τους πάμε στο γυροκομείο και δεν σημαίνει πως τους πετάμε και δεν σημαίνει πως δεν τους αγαπάμε. Τώρα, αν κάποιες οικογένειες έχουν κάποια οικονομική άνεση και μπορεί να παραμείνει ενηλικιωμένο στο χώρο του και στο χώρο του μέσα να έχει ένα πρόσωπο να το φροντίζει 24/7, το 24 ώρες, το 24 ώρες και 7 μέρες τη βδομάδα, καλώς. Αλλά και πάλι, γιαγιάδες και παππούδες που είναι με φροντιστή ή φροντίστρια στο σπίτι λένε ότι βαριούνται και νιώθουν μοναξιά. Ενώ στον οίκο ευγυρίας έχουν και παρέα. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Με την αγάπη μου, φιλιά. Και αν με ρωτάτε αν εγώ θα ήθελα να πω σε ένα οίκο ευγυρίας, βεβαίως θα πήγαινα. Φτάνει να είχα το δικό μου δωμάτιο. Που να ήταν και ensuite. Να είχε και μια τουαλέτα και ένα μπάνιο μέσα. Να είχα το δικό μου δωμάτιο. Να είχα το πρωινό μου να πηγαίνω στην τραπεζαρία να τρώμε τους άλλους. Το μεσημεριανό μου να πηγαίνω να τρώμε τους άλλους. Το βραδινό μου να τρώμε τους άλλους. Να έχει και ένα υπολογιστή το δωμάτιο μου. Να έχει και μια τηλεόραση. Και να ήμουν κυρία. Ούτε να μαγειρεύω να έχω. Ούτε να καθαρίζω να έχω. Και να κάνω μόνο αυτά που γουστάρω. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ στα 90 σε κάποιο γυροκομείο να κάνω vlog. Ίσως. Σοβαρά μιλάω. Και ξέρω πως αυτό το βίντεο θα καταγραφεί και ξέρω πως θα το δουν και τα παιδιά μου. Δεν θέλω να γίνω βάρος σε κανέναν. Σε κανέναν. Γι' αυτό φροντίζω να αποταμιεύω και να έχω ασφάλεια ζωής κλπ. Ούτως ώστε αν γεράσω και όταν θα γεράσω, όχι αν γεράσω, όταν θα γεράσω ή αν παραπέσω, να μπορώ να έχω την καλύτερη φροντίδα που μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα. Που να ήταν και ensuite. Να είχε και μια τουαλέτα και ένα μπάνιο μέσα. Να είχα το δικό μου δωμάτιο, να είχα το πρωινό μου να πηγαίνω στην τραπεζαρία να τρώμε τους άλλους, το μεσημεριανό μου να πηγαίνω να τρώμε τους άλλους, το βραδινό μου να τρώμε τους άλλους, να έχει και ένα υπολογιστή το δωμάτιο μου, να έχει και μια τηλεόραση και να ήμουν κυρία. Ούτε να μαγειρεύω να έχω, ούτε να καθαρίζω να έχω και να κάνω μόνο αυτά που γουστάρω. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ στα 90 σε κάποιο γυροκομείο να κάνω vlog, ίσως. Σοβαρά μιλάω. Και ξέρω πως αυτό το βίντεο θα καταγραφεί και ξέρω πως θα το δουν και τα παιδιά μου. Δεν θέλω να γίνω βάρος σε κανέναν. Σε κανέναν. Γι' αυτό φροντίζω να αποταμιεύω και να έχω ασφάλεια ζωής κλπ. Ούτως ώστε αν γεράσω και όταν θα γεράσω, όχι αν γεράσω, όταν θα γεράσω ή αν παραπέσω, να μπορώ να έχω την καλύτερη φροντίδα που μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα. The best care money can buy. Εντάξει. Filha.